Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που θα ήθελα εισαγωγικά να πω είναι ότι μου προκαλεί θλίψη και στενοχώρια το γεγονός ότι αναγκάζομαι σε αυτή τη συζήτηση να επανέλθω σε ζητήματα τα οποία έλαβαν χώρα πριν από 1,5 μήνα και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είχα αφήσει πίσω μου, διότι εμένα τουλάχιστον οι συγκρούσεις και οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, ασχέτως με το ποιος έχει το δίκιο ή το άδικο, μου προκαλούν ψυχική και συναισθηματική φθορά. Ενδεχομένως για άλλους να μην είναι έτσι, κυρίως όσοι είναι κατ' επάγγελμα, ας πούμε, πολιτικοί και αναγνωρίζουν αυτό το κομμάτι ως συστατικό στοιχείο της ενασχόλησής τους. Για μένα δεν είναι έτσι και λυπάμαι που πρέπει να το επαναφέρω. Και ο λόγος που πρέπει να το επαναφέρω είναι ότι ενώ ήταν ένα ζήτημα τόσο βασικό και τόσο επίγον, για το οποίο έπρεπε να γίνει έκτακτη συνεδρίαση αμέσως μετά τις γιορτές 7, 8, 10 Γενάρη, μόνο για αυτό, να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε, να τσακωθούμε, να κάνουμε ό,τι νομίζουμε και να τελειώνουμε. Το σύραμε τόσο καιρό, έγινε η συνεδρία στις 16, πότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, που εκεί είχε πρόβλημα υγείας, ο πρόεδρος έλειπε, δεν συζητάμε κάτι παραπάνω από τη στιγμή που προέκυψε θέμα υγείας, δεν γινόταν να το εξαντλήσουμε εκεί και φτάσαμε μέχρι 10 Γενάρη και τώρα αναγκαζόμαστε να το ανασύρουμε. Αφού λοιπόν έστω και έτσι αναγκαζόμαστε να το ανασύρουμε, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα εγώ. Θα πω ότι θλίβομαι που ακόμη και σήμερα ακούω και από τον πρόεδρο και γενικά από την διοικούσα παράταξη του Δήμου να μην αποδέχονται τουλάχιστον τα γεγονότα και όχι τα συμπεράσματα επί αυτών. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι αποδέχομαι, αν και δεν συμφωνώ, αποδέχομαι ως θεμητή μία θέση που λέει ότι ο πρόεδρος στην κατάσταση που βρέθηκε και στη συγκυρία που βρέθηκε, ναι μεν έκανε μία χή παρατυπία και υπονόμευσε το συλλογικό όργανο, αλλά μπροστά σε αυτά που διακυβεύονταν καλά έκανε. Αυτό λέω, δεν συμφωνώ, αλλά το αποδέχομαι ως πολιτική θέση. Δεν μπορώ να αποδεχτώ όμως και το θεωρώ κακόηθες να ακούω ακόμα ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως έγιναν και αυτά τα οποία καταγγέλουμε όλοι από την αντιπολίτευση είναι ψεύδικες συκοφαντίες. Δεν είναι. Τι να κάνουμε. Δεν είναι. Έγινε ακριβώς όπως... Όχι τώρα, εσείς όχι, μην παρεξηγηθώ. Εσείς προσωπικά τώρα όχι. Αλλά υπήρξαν και γραπτά και στον τοπικό τύπο υπήρξαν και αυτές οι λέξεις. Και το θεωρώ, ξαναλέω, κακόηθες. Πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως λέμε. Το θέμα ημερήσιας διάταξης για τα κοντήλια της πάγιας προκαταβολής στη συνεδρίας που κάναμε 22 Δεκέμβρη αναβλήθηκε και αναβλήθηκε πολλής γιατί η παράταξη συμπολίτευση είχε σύσκεψη πριν τη συνεδρίαση και αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Εν συνεχεία είπαμε, επειδή έπρεπε να κλείσει η παγία πριν την αλλαγή του έτους, είπαμε εκτάκτως διαπεριφοράς να το κάνουμε 24. Το κάναμε διαπεριφοράς για να μην μείνουν ξεκρέμαστοι και απλήρωτοι υπάλληλοι και αφού ψηφίσαμε διαπεριφοράς, εμφανίστηκαν ως διαμαγείας καινούργια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αφού, ξαναλέω, όχι πρωτύτερα. Συν το ότι όπως η κυρία Καψοκεφάλου μας ενημέρωσε, δεν είχε καν ενημερωθεί και για το διαπεριφοράς. Εμείς τουλάχιστον το κάναμε το διαπεριφοράς, αλλά με διαφορετική ημερήσια διάταξη από αυτή που τελικά πέρασε. Λοιπόν, για τα γεγονότα παρακαλούμε. Έτσι έγινε ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Διάβασα με πολύ προσοχή και την απάντηση του Προέδρου στον τοπικό τύπο και όλα τα περί του συμβάντος. Και θέλω να πω ότι δεν καλύφθηκα καθόλου, γιατί αφήνει πάρα πολλά κενά και αναπάντητα ερωτήματα. Πρώτον, το ότι ότι βρεθήκαμε ενώπιον της παραγραφής και έπρεπε επειγόντως να δράσουμε και τα λοιπά και τελείωνε το έτος, δεν είναι αληθές, διότι όλοι μας ξέρουμε εδώ πέρα ότι είχαμε πάρει 25 Νοεμβρίου σε αυτό το ΔΣ απόφαση να διεκδικηθούν δικαστικά τα οφειλόμενα. Άρα, το ότι προφανώς όταν τελειώνει το έτος τίθεται θέμα παραγραφής είναι αυτονόητο, τουλάχιστον για τους νομικούς,
Άρα δεν τίθεται θέμα ότι δεν το ξέραμε, ώστε να δράσουμε εγκαίρως και νόμιμα και σωστά με απόφαση του ΣΟΥ να αναθέσουμε είτε στον κύριο πρόεδρο είτε σε δικηγόρο έξω είτε όπου θέλαμε. Δεν τίθεται ως ζήτημα. Το ξέραμε πολύ καλά και είχαμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα νόμιμα και σωστά. Έπειτα, είπα και την άλλη φορά, αλλά διακόπηκα γιατί δεν ήταν παρόν ο πρόεδρος να μου απαντήσει, οπότε μάλλον σωστά διακόπηκα από το τότε προεδρεύοντα στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι είναι λάθος και το κοντήλι των 250 ευρώ για εκάστη εκ των δύο αγωγών, διότι όπως έστειλα και αναλυτικά στο mail, επειδή τυχαίνει ως δικηγόρος να τα ξέρω κι εγώ, ένα πίνακα ας πούμε δεικτικό με τα έξοδα, τα πάρια που προκύπτουν για την κάθε αγωγή, προκύπτει σαφές ότι δεν ήταν αυτά. Θα να κάνουμε και την ερώτηση κάποια στιγμή. Όχι, τοποθέτηση κάνω. Γιατί είπατε μόνο ερωτήσεις, συγγνώμη. Κοινός ο πρόεδρος. Ναι, όπως ξέρω σε κάθε αρχή. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά εντάξει, αν θέλετε. Νομίζω θα μου κάνατε ερώτηση να απαντήσω. Μπορείτε να απαντήσει συνολικά για αυτό που θα πω. Νομίζω ότι σε κάθε αρχή συνεδρίας κάνουμε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Και εν πάση περιπτώσει. Ωραία, επειδή όμως δεν έχουν υποθεί σε δούσου του ΠΑΟΔΑΠ και εγώ σε αυτό το όργανο είμαι μέλος, ορίστε εσείς αν θέλετε χρόνο και τόπο για να πω αυτά που θέλω. Πού σου πείτε, απλώς εντάξει, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί το θέμα. Ωραία. Επομένως λοιπόν θέλω να πω ότι για τα κοντήλια που χρεώθηκαν, παρόλο που προφανώς είπαμε ξανά ότι το καθαρό ποσό που μένει ως αμοιβή στον πρόεδρο δεν είναι κάποιο σοβαρό ποσό ώστε να τον εγκαλέσει κάποιος ότι πλούτησε σε βάρος του οργανισμού, αλίμονο, πλην όμως έμεινε και κάποιο ποσό, δεν ήτανε αφιλοκερδής υπηρεσία όπως θεωρώ εγώ ότι πρέπει όλοι μας, ο καθένας το αντικείμενο που γνωρίζει, να προσφέρει στον οργανισμό για το όφελος του οργανισμού και το κοινό όφελος των δημοτών. Να πω επίσης ότι είναι ανήκουστο και εγώ προσωπικά το θεωρώ και ντροπή να χρεώνεις πράγματα όπως το σύγγραμμα το οποίο χρησιμοποίησες για να βοηθηθείς να συντάξεις μια αγωγή στον οργανισμό. Αυτή η δαπάνη, πέρα από ηθικά κατά τη γνώμη μου ανάγνωστη, είναι και παράνομη. Αν δηλαδή πήγαινε στο ελληνικό συνέδριο, θα την έκοβε σίγουρα. Δεν γίνεται νουκουδουδού που έχει σκοπό την εν γέννη προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού να αγοράζει νομικά συγγράμματα. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όπως επίσης, βέβαια και για τα μελομακάρονα προσωπικά, εγώ ντράπηκα που τα χρεώσαμε στον οργανισμό. Γιατί εντάξει, 20 ευρώ ήταν ρε παιδιά, τα βάζαμε από την τσέπη μας δηλαδή. Αν έρθει κάποιος έξω δημότης και μου πει καλά ρε παιδιά, χρεώνεται τα μελομακάρονα στον οργανισμό, δεν θα έχω τι να το απαντήσω, δηλαδή θα ντρέπομαι. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σταθώ στο εξής, ότι, να πω επίσης ότι και το ζήτημα της διπλής αγωγής σε πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια είναι λάθος, για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ δεν τίθεται θέμα αν είναι δημόσια ή ιδιωτική σύμβαση, γιατί είναι και οι δύο πλευρές της σύμβασης δημόσιοι φορείς. Αλλά επειδή αυτό είναι νομικό ζήτημα, δεν θέλω να κουράσω με αυτό, το περνάω έτσι στα γρήγορα. Για μένα λοιπόν τα ουσιοδέστερα ζητήματα που τίθενται μετά από αυτό το συμβάν δεν είναι ούτε ότι ζημιώθηκε οικονομικά ο οργανισμός, γιατί δεν ζημιώθηκε, πράγματι αν αναθέταμε έξω θα μας κόστιζε σαφώς περισσότερο, ούτε και ότι φυσικά ο πρόεδρος πλούτησε σε βάρος του οργανισμού. Τα ουσιοδέστερα ζητήματα είναι δύο. Η υπονόμευση των συλλογικών οργάνων, η οποία, όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρία πριν διακοπώ, δεν δικαιολογείται με το επιχείρημα ενήργησα για το καλό του οργανισμού. Και άλλοι, όπως ξαναέφερα παράδειγμα, κάποτε ενήργησαν για το καλό της Ελλάδας και τη θεώρησαν ασθενή που έπρεπε να τη βάλω στο γύψο. Ως εκ τούτου, φρονώ ότι ο λόγος που υπάρχουν συλλογικά όργανα, υπάρχουν αιρετά όργανα, υπάρχει κυβέρνηση αν μιλάμε για την κεντρική πολιτική σκηνή, η διοίκηση αν μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και αντιπολίτευση, είναι ότι όλοι εμείς θεωρούμε ότι η δημοκρατία
Ακόμα και εμείς που ξέρετε ότι ως μαρξιστές θεωρούμε ότι η δημοκρατία, η αστική κοινοβουλευτική, είναι ατελής μορφή δημοκρατίας, αλλά έστω και αυτή η δημοκρατία, τι έχει ως βασική αρχή? Η πλειοψηφία αποφασίζει, η μειοψηφία ελέγχει. Κάθε φορά που κάποιο όργανο διοικούν πραξικοπηματικά, παρακάμπτει συλλογικά όργανα, ακόμα κι αν λέει ότι το έκανε με καλή προαίρεση, διαπράττει κάτι το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, επικίνδυνο. Και αυτό το πράγμα πρέπει πάρα πολύ να προσεχθεί. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί και είναι το βασικό που έχουμε εδώ να κάνουμε, είναι ότι όλοι εμείς ως μέλη αυτού του ΔΣ νιώθουμε ότι μας εμπέζουν και μας κοροϊδεύουν. Αυτό το πράγμα να σου λένε ψήφισε διαπεριφοράς για το Χ και κατόπιν εορτής 4 ώρες μετά να σου έρχεται ένα mail που να σου λέει ότι ξέρεις δεν ψήφισες για το Χ τελικά, ψήφισες για το Χ συν το Ψ συν το ωμέγα. Αυτό το πράγμα πέρα από πολιτικά και ηθικά ανάρμοστο είναι πλαστοπροσωπία, είναι νόσφης εξουσίας, ό,τι θες είναι. Είναι ποινικά αδικήματα αυτά. Πάση περιπτώσει. Εγώ λοιπόν κλείνω τώρα. Θα ήθελα να εκφράσω και με αυτή την αφορμή και τη θλίψη και την οργή μου για αυτές τις μεθοδεύσεις. Να πω φυσικά ότι το διαπεριφοράς δεν μπορεί να επαναληφθεί και να πω επίσης ότι σαφώς ελπίζω να μην επαναληφθούν τέτοιες πραξικοπηματικές ενέργειες και ότι δεν, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία έντιμη και ειλικρινής πολιτική αντιπαράθεση και να μην μας λέτε κατόπιν ερωτήσω ότι όχι, εγώ ενήργησα σωστά. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο.